Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Σήμερα κυρίες και κύριοι γίνεται ο αγιασμός στη Μεγαλόπολη γιατί ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Είναι εκεί ο συνάδελφος ο Θέμης ο Κανελόπουλος. Θέμη καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Μεγαλόπολης και αυτό γιατί το βροχερό σκηνικό δεν επέτρεψε να εξελιχθεί ο αγιασμός σε εξωτερικό χώρο. Οπότε, προφανώς, η όλη εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Γεωργιάδη, θα εξελιχθεί μέσα στους χώρους του πνευματικού κέντρου. Ήδη βρίσκεται εδώ και ο πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής του Όλου Σχεδίου για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Γι' αυτό αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο. Μιλάμε για την επόμενη μέρα στη μεταλιγνητική εποχή για τον Δήμο Μεγαλόπολης, μια σελίδα που ανοίγει και η οποία έχει σίγουρα και πολλές προσδοκίες αλλά και πολλές απαιτήσεις. Πάνω σε αυτές τις απαιτήσεις, ένα κρίσιμο έργο υποδομής είναι αυτό του φυσικού αερίου. Οι εργασίες για τα δίκτυα και την κατασκευή ουσιαστικά επισημοποιούνται σήμερα πλησίων των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ επί της συνδετηρίας οδού της Μεγαλόπολης και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σημαντικό εφόσον ολοκληρωθεί το έργο και γρήγορα και για την δυναμική και την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ξέρουμε πολύ καλά το τι σηματοδοτεί η επόμενη μέρα για την περιοχή της Μεγαλόπολης και πόσο μπορούν να εξελιχθούν και να δρομολογηθούν και σίγουρα αυτό το πρώτο βήμα που έχει να κάνει με την δημιουργία πλέον υποδομών φυσικού αερίου για την περιοχή είναι σημαντικό και καθοριστικό. Σε λίγη ώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η εκδήλωση, θα συνδεθούμε ξανά προκειμένου να παρακολουθήσουμε και κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα έτσι ώστε να πάρουμε εικόνα θα έλεγε κανείς και για την όχι μόνο αυτοδιοικητική αλλά και την πολιτική διάσταση των πραγμάτων που θα είναι ικανή να μας δώσει θα έλεγε να επισημάνουμε και το νόημα των όλων εργασιών που πέρα από την κατασκευή από εδώ και πέρα θα δρομολογηθούν για την περιοχή. Δεν είναι μόνο φυσικά η υποδομή του αγού φυσικού αερίου, είναι και πολλά περισσότερα. Τα έχουμε δει να αναλύονται και στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Σίγουρα και αυτό που είπες και νωρίτερα, Θέμη, στόχος είναι η δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι να δούμε την εκδήλωση. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε άλλα ζητήματα. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί σήμερα η ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και σε αυτήν εκτός από τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, θα συμμετάσχουν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Στην ενημέρωση λοιπόν αυτή αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις για το ωράριο κυκλοφορίας και τη μουσική συναισθίαση καθώς σήμερα συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή. Μουσική, ωράριο μετακινήσεων αλλά και αριθμός ατόμων που θα επιτρέπονται σε δεξιώσεις, γάμους και βαπτίσεις αναμένεται να εξεταστούν στη σημερινή κρίσιμη έκτακτη συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων όπου επιτάπητος θα βρεθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα στρώσουν ή όχι τον δρόμο για το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας. Εντάξει, σε κάποιους χώρους που σε ταβέρνες ας πούμε θα έπρεπε νομίζω. Εντάξει, τώρα τι να πω, εκεί στα κλαμπ και τέτοια δεν ξέρω, ίσως είναι. Αλλά εντελώς μουσικούλα κρίμα. Είναι θεραπεία η μουσικούλα. Τώρα βέβαια. Καλοκαίρι είναι σε εξωτερικούς χώρους. Πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψει. Όχι. Το μυαλό φταίει για όλα. Μπορεί να πας σε κάπου να γλεντήσεις, να ευχαριστηθείς, να βάλεις. Αλλά ο συναισθησμός σου πουλείς. Όταν πρέπει να είναι τόσο δυνατά η μουσική και να πρέπει να έρθω στα αυτή σου κοντά για να ακούσεις τη λέω αλλιώς δεν ακούγεται τίποτα. Να γίνει μεγάλο λάθος. Άρα και μουσική με μέτρο. Οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί και όσον αφορά την πλήρη απελευθέρωση του ουραρίου και γι' αυτό θα προχωρούν σταδιακά. Με μέτρο, πάντα με μέτρο. Όλα αν γίνουν με μέτρο θα είμαστε καλά, καλύτερα. Δεν νομίζω, αν παίρνουν τα μέτρα τα απαραίτητα, δεν νομίζω. Οι αποφάσεις των ειδικών είναι πιθανόν να μην ανακοινωθούν σήμερα, αλλά στην ενημέρωση της Παρασκευής. Και αυτό διότι οι λοιμοξιολόγοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δώσουν το λάθος μήνυμα πως όλα είναι πλέον ανοιχτά και υπάρξει χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων προστασίας. Εξάλλου, έχουν πολλές φορές τονίσει πως η κατάσταση είναι ακόμη κρίσιμη και πως η πανδημία σε καμία περίπτωση δεν έχει περάσει ακόμη. Δεν το νομίζω αυτό με τις μεταλλάξεις. Αυτά τα ξέρουν οι επιστήμονες. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, οι υγειονομικοί τα ξέρουν αυτά, οι γιατροί. Δεν νομίζω. Πολύ το φοβάμαι. Πολύ το φοβάμαι, γιατί ορισμένοι δεν το κάνουν το εμβόλιο και φοβάμαι ότι θα έχει πολλά κρούσματα πάλι από φθινόπωρο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει μπει και το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς επίσης και οι διευκολύνσεις σε αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο. Να δούμε πώς βλέπουν αυτά τα δύο μέτρα οι πολίτες.
Σε νέα εποχή φαίνεται πως θα εισέλθει και η χώρα μας από το Σεπτέμβριο, καθώς μετά τις διακοπές του καλοκαιριού πολλοί εργαζόμενοι αναμένεται να επιστρέψουν στην εργασία τους υποχρεωτικά εμβολιασμένοι. Άλλωστε η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους υγειονομικούς αλλά και για όσους εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ασθενών. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει από την αρχή στους υγειονομικούς. Όχι σε εμάς που είμαστε παππούδες 70-80 χρονών. Να κάνουν στους υγειονομικούς, σε αυτούς που εργάζονται και μετά είμαστε τους άλλους. Γιατί από εκεί ξεκινάει, εκεί μας διαβεί το κόσμος. Δεν συμφωνώ. Όχι. Φυσικά και έπρεπε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο υγειονομικό χώρο γενικότερα που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι... Εντάξει, όλοι προβληματιστήκαμε, αλλά τι θα κάνουμε. Εκεί βέβαια την αργία έπρεπε να είναι υποχρεωτικό και λόγω δημόσιας υγείας. Αν και τα debate έχουν ήδη ξεκινήσει ως προς την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, ήδη έχει οριστεί στις συζητήσεις ποιοι θα πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι που θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ζητηθεί και η γνώμη της Επιτροπής Βιοειθικής. Η επιστροφή πάντως από το Σεπτέμβριο για πολλούς εργαζόμενους θα συνοδεύεται και από το πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα αποτελεί το βασικό διαβατήριο για την είσοδο στον χώρο εργασίας, όσο και αν αυτό μπορεί να προκαλεί αίσθηση. Εντάξει, εγώ από μέρους μου το έχω κάνει το εμβόλιο. Γιατί φοβάμαι, αλλά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να το κάνουν. Είναι στη βούλησή τους. Εσείς που δεν θέλετε να κάνετε εμβόλιο, θα έρθεις κοντά μου και θα με κολλήσεις. Τώρα τρελά πράγματα θα συζητάμε. Αυτονόητα είναι αυτά. Είναι πολύ αρνητές, δυστυχώς. Και έχουμε και ένα ξάδερφο που θα έρθει από τη Ρόδο. Δεν το κάνει το εμβόλιο. Το λένε κάποιοι άνθρωποι, τους γυρίζουν το μυαλό μες στα ίντερνετ. Ένα ακόμη ορόσημο της κυβερνητικής στρατηγικής που θα ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου σχετίζεται με το κομμάτι που ονομάζεται διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους. Διευκολύνσεις που εκτιμάται ότι θα δώσουν επιπλέον κίνητρα στους επιφυλακτικούς με τα εμβόλια συμπολίτες μας να κλείσουν το ραντεβού τους και να εμβολιαστούν. Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε, γιατί υποτίθεται ότι οι ειδικοί λένε ότι θα την περάσουμε πιο εύκολα την ασθένεια. Οπότε... Με μέτρο, πάντα με μέτρο. Όλα αν γίνουν με μέτρο θα είμαστε καλά, καλύτερα. Θα κοπεί η δουλειά, θα είναι για τον εργαζόμενο. Θα κοπεί η δουλειά και θα είναι εις βάρος, έτσι νομίζω. Για να πάμε τώρα στον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας, ο οποίος δείχνει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια και βέβαια ευελπιστεί ότι η κίνηση, η αγοραστική κίνηση θα αυξηθεί όταν θα έρθουν επισκέπτες στον τόπο και όταν αρχίσουν να γίνονται οι γάμοι και οι βαπτίσεις. Μπορεί οι περιορισμοί να είναι ακόμη εδώ σε ό,τι αφορά και στις εκδηλώσεις, όμως μετά τις πολλές αναβολές, αρκετά είναι τα μυστήρια που θα τελεστούν τελικά φέτος, με τους επαγγελματίες να αρχίζουν να αισιοδοξούν ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πραγίας. Όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά. Όπως έχω ξαναπεί, η Καλαμάτα είναι ευλογημένος τόπος. Δεν είχαμε τόσα κρούσματα, δεν ήταν τα μέτρα που ήταν στην Αθήνα. Πιστεύω ότι δούλεψε λίγο η αγορά. Δεν ήταν ότι αυτά που έπρεπε να γίνουν, είναι αυτονόητο αυτό. Δεν ήμασταν άπραγοι, γιατί ήμασταν ανοιχτά στην ουσία. Εγώ πήγα προσωπικά πάρα πολύ καλά, προσέχω την ποιότητα, τα ρούχα, τις τιμές. Ο κόσμος έχει βγει, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για Γαμπριάτικο, έχει δείξει μια μεγάλη ανησυχία και για βάφτιση. Τώρα όμως περιμένουμε τα τελευταία μέτρα που θα ανακοινώσουν, αν πόσα άτομα θα είναι, εκεί προβληματίζονται πιο πολύ, για τα πόσα άτομα θα είναι και μέχρι τι ώρα και αν υπάρχει και μουσική, ένα σημαντικό που τους απασχολεί. Ο κόσμος ήταν πιεσμένος με όλη την καραντίνα. Θεωρώ ότι το ήθελε πάρα πολύ να βγει έξω για ψώνια και να ξεσκάσει λίγο. Όσο για τους γάμους και τις βαφτίσεις, θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει μουσική, αλλά αργότερα που θα έχει και μουσική θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το ενδιαφέρον αρχίζει σιγά σιγά να μεγαλώνει. Έχουν έρθει, έχουν κρατήσει, έχουν πάρει, έχουν ψωνίσει αρκετά γαμπριάτικα, γιατί δουλεύω πάρα πολύ με το γαμπρό. Έχουν διαφερθεί, έχουν γίνει. Άλλοι μου λένε δεν με πειράζει, αφού το ακυρώσαμε πέρυσι, θα το κάνουμε φέτος και με 100 άτομα και μέχρι 12 θα το κάνουμε. Λέει δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ στο κατάστημα έχουμε κάποια αμπιγέ ρούχα για καλεσμένους.
γενικότερα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Και βγαίνουν για καλοντίσμα. Δηλαδή, μπορεί να μην πάρουν το σακάκι για καλοντίσμα, να πάρουν ένα παντελόνι για να πουκάμψουν ένα γυλαίκο. Το προτιμάνε αυτό. Βγαίνουν, ψωνίζουν, δεν έχουν θέμα. Η κίνηση σταδιακά βελτιώνεται σε ό,τι αφορά στη Μεσσηνία και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Τα βλέμματα στρέφονται και στην αύξηση της επισκεψιμότητας που κάθε χρόνο διαδραματίζει τον δικό της καθοριστική σημασία ρόλο. Δεν το συζητάω πλέον. Η Καλαμάτα έχει γίνει προορισμός με τον δρόμο. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ με τον Κώστα Ναβαρίνο, με όλα αυτές τέτοια. Τα ξενοδοχεία δουλεύουν πάρα πολύ, έχουν πολύ καλά ξενοδοχεία. Είναι προορισμός πλέον η Καλαμάτα. Άμα το εκμεταλλευτούμε όλο αυτό, θα ανέβει πάρα πολύ. Θα έρθει και ο τουρισμός, θα έρθει ξένος κόσμος. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι τόπος προορισμού και είναι μια πολύ ωραία πόλη, οπότε λογικά είναι να έχουμε ξένο κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό. Γενικότερα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αύριο, κυρίες και κύριοι, επισκευαστές αυτοκινήτων έχουν μια κινητοποίηση. Θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΕΦΚΑ προκειμένου να καταθέσουν τις διεκδικήσεις τους. Έχουμε μαζί μας τα μέλη της Επιτροπής Επισκευαστών Αυτοκινήτων, την κυρία Στέλλα Χριστέα και τον κύριο Θεόδωρο Αδαμόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι κάνετε? Είσαστε έτσι σε κινητοποίησεις κι εσείς, γιατί από ό,τι φαίνεται, ενώ μπαίνουμε στην κανονικότητα, τα προβλήματα παραμένουν. Ισχύει αυτό. Είμαστε μετά το τέλος της πανδημίας και επιστρέφουμε σε αυτή την κανονικότητα που λένε όλοι ότι είναι θετική και ωραία. Έρχεται και το καλοκαίρι, φτιάχνει και η διάθεση και η ψυχολογία. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που βαραίνουν. Δηλαδή τώρα είμαστε στο μετά την πανδημία, άρα όσοι τυχεροί πήραν αυτά τα ψίχουλα της επιστρεπτέας καλούνται τώρα να τα επιστρέψουν πίσω. Ταυτόχρονα παλιότερα χρέη είναι εδώ, μας περιμένουν στη γωνία και δεν είναι εύκολα. Παρόλο που υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει μια κίνηση σε γενικές γραμμές, η κατάσταση όμως είναι αρκετά δύσκολη. Και τώρα και με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνουν και προς ψήφιση, τέλος πάντων, με τη γενίκευση του ωραρίου κτλ. Θα μας έχουν να δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ και όσες ώρες εργασίες και να μας φορτώσουν, δύσκολα θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε όσοι έχουν χρέη κτλ. Και τις υποχρεώσεις, γιατί στην τελική δουλεύουμε για να ζούμε. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Και την ίδια στιγμή εμείς καλούμε αύριο στον ΕΦΚΑ στις 9.30 στη Φιλελλήνων, στα γραφεία του πρωινίκα, στο κολυμπητήριο απέναντι, γιατί σε περίπτωση που αρρωστήσει ένας άνθρωπος, αναγκαστεί να κλείσει οποιοσδήποτε αυτοαπασχολούμενος, όχι μόνο εμείς, απλά εμείς με αφορμή κάποιες τέλος πάντων αναποδιές στην υγεία συναδέλφων, κάποια περιστατικά, αποφασίσαμε να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα και να προχωρήσουμε σε αυτή την παράσταση, να καταθέσουμε στον ΕΦΚΑ κάποιες διεκδικήσεις. Γιατί σε περίπτωση είτε αρρώστιας είτε εργατικού ατυχήματος, η αποζημίωση ξεκινά ένα μήνα μετά την απουσία και είναι πενιχρή. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα πρέπει να έχει υποχρεωτική άδεια, του δίνουν από το κράτος ένα ελάχιστο και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του τρέχουν κανονικά. Δηλαδή, αν θα πάρει 300 ευρώ, παραδείγματος χάρη, θα κληθεί τα 240 να τα πληρώσει στο ταμείο. Επομένως, είναι αυτό πολλά λόγο... τα ζητήματα, κυρία Χριστέα, γιατί αν τύχει μια αναποδιά, ένα πρόβλημα υγείας και αναγκαστεί ένας επαγγελματίας να κλείσει το κατάστημά του, μετά δεν θα έχει ούτε να ζήσει την οικογένειά του, αλλά ούτε και να πληρώσει τα έξοδα του καταστήματος, του μαγαζιού του. Έτσι είναι, δεν σταματάει. Δηλαδή, σε εμάς, με το που βάζεις το κλειδί στην πόρτα, είτε δεν το βάζεις, τα έξοδα τρέχουν. Και είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι έκτακτα. Περί ατύχημα ή ζήτημα υγείας σοβαρό που να μην μπορείς να δουλέψεις. Ταυτόχρονα πρέπει να ζήσεις. Γι' αυτό το λόγο, εμείς λέμε ότι χρειάζεται να δοθεί σε όλους τους επαγγελματίες, όχι μόνο στα συνεργεία, πλήρη αποζημίωση από την πρώτη ημέρα απουσίας, είτε σε περίπτωση ασθένειας, είτε σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, κατάργηση της ασφαλιστικής ενημερότητας για να αποζημιωθείς σε περίπτωση που έχεις ασθενήσει ή έχεις κάποιο ατύχημα, ας το πούμε, δωρεάν σύγχρονη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη, γιατί εντάξει, θα χρειαστεί να πας κάπου. Αν χρειαστεί να πληρώνεις και από πάνω από αυτά που δεν έχεις με κλειστό μαγαζί, πώς θα τα καταφέρεις και να γίνεις καλά και να ζήσεις. Η οποία δεν υπάρχει. Κύριε Αδαμόπουλε, συνεπώς θα θέσετε αυτά τα ζητήματα αύριο στο ΕΦΚΑ?
Ναι, σαφέστατα θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα και κάποια άλλα θέματα που μας απασχολούν. Γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και η κυρία Χριστέα, δουλειά υπάρχει αυτή την εποχή. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να συμπληρώσει. Και είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Ασχέτως αν κάποιοι επικαλούνται ότι ναι, υπάρχει κίνηση, ναι, υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά, αλλά ο κόσμος... Έχει αυξηθεί όμως η κίνηση, έτσι, τώρα που μπήκαμε στην κανονικότητα. Ναι, δεν αλλάζει σε κάτι όμως αυτό. Ότι έχει αυξηθεί η κίνηση δεν αλλάζει ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Υποχρεωτικά θα αυξηθεί η κίνηση, γιατί κάποια στιγμή οι πελάτες, στα δικά μας μαγαζιά τουλάχιστον, αφήνουν τα αυτοκίνητα για καιρό χωρίς να τα συντηρήσουν και κάποια στιγμή αναγκαστικά θα πρέπει να τα συντηρήσουν. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν τα χρήματα να τα συντηρήσουν και στην ουσία εμείς είμαστε εκτεθειμένοι στο τέλος. Αλλά είναι και άλλα σοβαρά θέματα, όπως είπε και η κυρία Χριστέα, ότι το θέμα υγείας, το οποίο δεν υπάρχει. Αν θα χρειαστούμε κάτι άμεσα να πάμε τώρα στο νοσοκομείο, αν χτυπήσω εγώ τώρα το χέρι μου και πάω στο νοσοκομείο, θα μου πούνε κλείσε ραντεβού. Να κλείσω ραντεβού πού, ρε παιδιά. Άρα τι κάνουν, ή με υποχρεώνουν να πάω σε έξω γιατρό, να πληρώσω, για να δω τι μπορώ να κάνω. Διαφορετικά στο νοσοκομείο δεν σε κοιτάνε καν. Είναι πολλά τα θέματα. Παράλληλα θα πρέπει να θέσουμε και τα θέματα του σωματείου του δικού μας. Διότι είναι η μειοψηφία βέβαια του σωματείου, ευτυχώς είναι η μειοψηφία, είναι απέναντι από εμάς, που έπρεπε να είναι μαζί με εμάς, για τα προβλήματα είναι κοινά. Έχουμε μια τάση του Προέδρου, ο οποίος, δεν ξέρω, επειδή μιλάει και για κάτι κόμματα και για κάτι χρώματα, ο οποίος βγαίνει και λέει σταδιακά, μάλλον σε κάποιους, ότι όταν θα κάνουν τις εκλογές θα τις πάρει περπατώντας, διότι θα τους ρίξει το κόμμα. Mm-hmm. Ο οποίος έλεγε ότι δεν έχει χρώμα και κόμμα το σωματείο μας. Το θέμα, τα προβλήματα των επαγγελματιών δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Είναι ουσιαστικά, πρέπει να επιληθούν ανεξαρτήτως κόμματος, έτσι, και πολιτικών πεπιθήσεων. Έτσι, το σωστό αυτό είναι. Μα γι' αυτό το λόγο έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι και η πρώτη φορά που και βγαίνουμε και στη δική σας εκπομπή και σας ευχαριστούμε. Γιατί όντως, ειδικά τον τελευταίο μάλλον χρόνο, έχουν επιδεινωθεί μια σειρά πράγματα. Και σε ένα σωματείο ή συνολικά στην κοινωνία για εμάς, θα πρέπει αυτά τα πράγματα που προβληματίζουν αναγκαστικά, γιατί αφορούν τη ζωή μας, το πώς θα ζήσεις, αν έχεις δουλειά, αν δεν έχεις δουλειά, πώς είναι οι όροι στη δουλειά σου. Και αντίστοιχα, αν πάθεις κάτι, τι παροχή θα έχεις. Για ποιο λόγο, αφού από τη στιγμή που είσαι ασφαλισμένος, δεν σου παρέχεται σε ένα τίποτα, και όταν πάθεις κάτι, σου παρέχεται κάτι πενιχρό, ή σαν να μην ψηφίσεις, σε εισαγωγικά. Επομένως, για αυτούς τους λόγους, αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζονται συλλογικές διαδικασίες, προβληματισμός και μία μορφή διεκδίκησης. Το προς τα πού θα θέσεις το τόξο σου, ας το πούμε, είναι μία κουβέντα τέλος πάντων που πρέπει να ανοίξει σήμερα. Γιατί είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, τώρα κουβεντιάζουν ένα νομοσχέδιο, παραδείγματος χάρη, αύριο. Αυτό λέει, το εργασιακό νομοσχέδιο εσάς σας θίγει. Το ζήτημα ειδικά της Κυριακής Αργίας, που είναι ένα από τα άμεσα τέλος πάντων, δεν μας θυγεί άμεσα σαν κλάδο. Αλλά τώρα για σκεφτείτε, αν απελευθερωθεί το ωράριο, που λένε τέλος πάντων για τις γυναίκες και τα λοιπά, ότι θα έχουν χρόνο για να δουν τα παιδιά τους την Παρασκευή, αλλά την Κυριακή θα δουλεύουν, ή αν θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά Κυριακή, κάποια στιγμή αυτό θα πάρει μπάλα και σε εμάς. Γιατί αν γίνει, εντάξει, και μπορεί να μην γίνει τώρα, να γίνει σε 1-2 χρόνια, σίγουρα τα πράγματα συνολικά για την κοινωνία είναι χειρότερα. Επομένως, αν είναι χειρότερα η κατάσταση για τους πελάτες μας, κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή θα φτάσει και σε εμάς. Γι' αυτό το λόγο λέμε, ότι χρειάζεται να ανοίξει αυτή η κουβέντα καταρχάς στον κλάδο μας. Ότι χρειάζεται να υποθούν κάποια πράγματα και ζητήματα κλαδικά. Και για τα αυτοκίνητα, για τις συντηρήσεις και μια σειρά πράγματα και συλλογικότερου προβληματισμού. Ζητήματα ότι παθαίνει κάτι ένας άνθρωπος. Τι θα πάθει, τι θα γίνει, ποιος θα το στηρίξει. Ή έχουμε περιστατικά, παραδείγματος χάρη, που αναποδιές συμβαίνουν και σε συναδέλφους ξαφνικές. Πώς θα στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ένα σωματείο το οποίο να είναι δυναμικό, να είναι μαζικό, να συμμετέχουν. Να διεκδικείται, είναι σημαντικά ζητήματα αυτά. Τώρα είναι για να... που διεκδικούμε. Δεν είναι κάτι παράλογο. Είναι ανθρώπινο. Δεν ζητάμε κάτι όντως παράλογο. Για να μπορέσουμε να είμαστε με καλύτερους όρους.
Μάλιστα. Να πούμε και για έτσι ολοκληρώνοντας, αύριο θα έρθουν και οι άλλοι συνάδελφοί σας ή μόνο η Επιτροπή θα πάει στο ΕΦΚΑ? Εμείς έχουμε απευθύνει κάλεσμα στους συναδέλφους μας και σε οποιοδήποτε άλλο αυτοαπασχολούμενο προβληματίζεται. Έχουμε κάνει και μια ανοίξη και στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, που είναι από τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι η πρώτη που πιάνει το ζήτημα της Κυριακής. Τώρα θα φανεί κατά πόσο. Εντάξει, γιατί οι άνθρωποι έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, διαφωνούν. Το θέμα είναι ότι κι αν είναι πιο μαζική η διεκδίκηση, σίγουρα είναι καλύτερο. Εμείς έχουμε καλέσει και τον Εμπορικό Σύλλογο και συναδέλφους μας και μια σειρά άλλοι συνάδελφοι. Θα είμαστε αύριο 9.30 ώρα εκεί για να καταθέσουμε τις διεκδικήσεις μας και θα συνεχίσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε εδώ. Ούτε την κουβέντα ούτε τη διεκδίκηση. Και ελπίζουμε να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε πανελλαδικώς θα υπάρξει μια σοβαρή κινητοποίηση. Και πιστεύω και εμείς με τη σειρά μας από εδώ, από την Καλαμάτα, να έχουμε και εμείς μια καλή συμμετοχή σε παρουσίες, ούτως ώστε να δούμε τα προβλήματα που μας απασχολούν όλους και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Να πούμε και κάτι τελευταίο, έτσι, μέσα στην πανδημία λέγατε ότι οι πολίτες, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έρχονταν στα συνεργεία μόνο για το απαραίτητο, όταν έφτανε το αυτοκίνητο πλέον στο απροχώρητο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα? Όχι, είναι παραμένει το ίδιο. Η εικόνα έχει αλλάξει, απλά έχουμε πιο μεγάλη επισκεψιμότητα αυτοκινήτων στα μαγαζιά μας. Mm-hmm. Απλά το οικονομικό δεν έχει αλλάξει. Ο κόσμος συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και σαφέστατα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι από μια μέρα στην άλλη. Επειδή έγινε άρση των μέτρων πριν 2 εβδομάδες, δεν είναι ότι γέμισε ο κόσμος οι τσέπες του χρήματα. Έτσι. Τα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και όσο δεν αντιστέκεσαι απέναντι στα προβλήματα, όσο δεν θες να τα αντιμετωπίσεις, θα γίνονται και μεγαλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Με τα προβλήματα και τα κοιτάμε κατάματα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Διαφορετικά πάνε όλα χαμένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 5η, 10 Ιουνίου, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας κατεβάζουν ρολά για το εργασιακό νομοσχέδιο, γιατί έχουν πολλές αντιρρήσεις πάνω σε αυτό και θέλουν να τις εκφράσουν δυναμικά προκειμένου να αναστραφεί όλο αυτό που προωθείται και να γίνουν και κάποιες έτσι επιμέρους διορθώσεις. Με φόντο την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της 10ης Ιουνίου στην πόλη της Καλαμάτας, μέλη του Συνδικάτου Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Νομομεσσηνίας πραγματοποίησαν μαζική εξόρμηση και ενημέρωση των εργαζομένων των καταστημάτων για το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση στη Βουλή. Πραγματοποιεί μαζική εξόρμηση ενημέρωση στους εργαζόμενους των πολυκαταστημάτων για να τους ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους για την απεργία που υπάρχει την 5η στις 10 ώρα το πρωί στην πλατεία 23 Μαρτίου, την πανελλαδική πανεργατική απεργία, ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο έκτρωμα όπως το ονομάζουμε, που διαλύει κυριολεκτικά τις ζωές των εργαζομένων και ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις εκφράζουν τη συσσωρευμένη αγανάκτηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που όπως λένε θα συνεχίσουν να αντιδρούν στο εργασιακό αυτό νομοσχέδιο. Από τα μέτρα δηλαδή που στην ουσία δεν θα υπάρχει πλέον 8 ώρο, καταργούν το 8 ώρο και αντί να πληρωνόμαστε υπερορίες θα παίρνουμε κάποτε ρεπό, λες και τα υποχρεώσεις μας θα πληρώνονται με ρεπό. Καταργούν επίσης την κυριακάτικη αργία, ιδιαίτερα εδώ στα πολυκαταστήματα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό ότι ήδη τις 2 προηγούμενες Κυριακές, χωρίς καν την εφαρμογή του νόμου, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να δουλεύουν τις Κυριακές και αυτό θα συνεχιστεί τώρα με το νέο νόμο. Και άλλα, μια σειρά άλλα που περιλαμβάνει αυτό το έκτρωμα κυριολεκτικά, που εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει άμεσα να μην κατατεθεί, να αποσυρθεί τώρα. Δεν διορθώνεται, δεν έχει ούτε ένα καλό στοιχείο που να βοηθάει τους εργαζόμενους. Μοιράζοντας φυλάδια και ενημερώνοντας τους εργαζόμενους των καταστημάτων της Καλαμάτας, το τοπικό συνδικάτο απίφθινε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που εξήγηλαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Λένε λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα με τις απεργίες, ο νόμος θα ψηφιστεί. Και ανταυτού να ψηφίσουμε δηλαδή μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία έχει δοκιμαστεί και απέτυχε. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι μαζικός, η απεργία να είναι πετυχημένη, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και πιστεύουμε αυτό θα γίνει. Υπεγράφει, κυρίες και κύριοι, σήμερα η σύμβαση για το σχολικό συγκρότημα στην Κορώνη με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει σήμερα στην Κορώνη η σύμβαση για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος και ένα μεγάλο έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει μπροστά. Όντως είναι μια σημαντική μέρα
Νομίζω ότι η παρουσία των δύο δημάρχων, αλλά και η πνευματική παρουσία του κ. Καφαντάρη, επιβεβαιώνει έναν τομέα συνεργασίας της Εκκλησίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα θέματα της παιδείας. Το σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί στην είσοδο της Κορώνης και σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Το να δημιουργηθεί ένα σχολείο, ένα συγκρότημα σχολικό εδώ στην περιοχή της Κορώνης σημαίνει ανάπτυξη και σημαίνει επένδυση. Σημαίνει ανάπτυξη για το τώρα και επένδυση για το μέλλον. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την γενικότερη εικόνα την οποία επιδιώκουμε να δώσουμε στην περιοχή της Πηλίας. Η Εκκλησία ήρθε αρρωγός. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα έδωσα τη διαβεβαίωση ότι το ακίνητο αυτό θα δοθεί για να γίνει σχολείο επί δημαρχίας του κυρίου Σλαντή και τώρα την υλοποιεί ο κύριος Καρβέλας. Εύχομαι το έργο αυτό να εκπληρώσει τους σκοπούς του, να παραδοθεί γρήγορα στην πόλη. Έχουμε μια καταξιωμένη εταιρεία κατασκευαστική, όχι μόνο για γενικά δημόσια έργα, αλλά και για σχολικά συγκροτήματα. Οραματιστής, όπως σημειώνεται του έργου αυτού, υπήρξε ο πρώην Δήμαρχος Κορώνης Θεόδωρος Αλαντής, ενώ συνεχιστής ήταν ο τέος Δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης, με το σημερινό Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, να υπογράφει μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Μέσα από αυτή την πορεία, ο τόπος αποκτά ένα σύγχρονο κτηρίο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες όλης της Ανατολικής Πηλίας, η οποία πραγματικά είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή και το είχε ανάγκη. Απελευθερώνεται επίσης το παλιό, το σημερινό, δηλαδή το παλιό γυμνάσιο Λύκειο, που αποτελεί ένα πνεύμονα δημιουργίας για την πόλη της Κορώνης, που πρέπει να είναι εμάς το όραμά μας για τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα πω, τα καταφέραμε. 14 χρόνια μετά το πρώτο βήμα, φτάνουμε σήμερα στην έναρξη της υλοποίησης αυτού του σπουδαίου έργου. Τα καταφέρουμε και ευχαριστούμε πρωτίστως και πρώτα απ' όλους το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, που όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια ήταν στις πρώτες του ημέρες στην Μητρόπολη Μεσσηνίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο το ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι εκφράζω και αυτό το ευχαριστώ εκφράζει, τα είπε και ο κύριος Καρβέλας, ο Δήμαρχος, νωρίτερα, όλο το λαό της Κορώνης. Σε εξέλιξη βρίσκονται μια σειρά από σημαντικά έργα από την ΔΕΙΑΚ. Μάλιστα άμεσα θα ξεκινήσει και η αντικατάσταση του αγωγού από το Πίδημα μέχρι την Καλαμάτα. Σειρά σημαντικών έργων βρίσκονται σε εξέλιξη από την Δημόσια Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, που στόχο έχουν την αναβάθμιση της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων της. Σε προτεραιότητα το έργο αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα. Έχει ήδη ξεκινήσει το μεγάλο έργο του κεντρικού αγωγού από το Πίδημα στην Καλαμάτα. Διορθώσαμε τη μελέτη, η οποία προέβλεπε την πορεία του αγωγού μέσα την οδό Αθηνών, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο σήμερα, γιατί η μελέτη είναι από το 10, αν θυμάμαι καλά. Θα πάρει την πορεία της καινούριας εισόδου και από την Αρτέμιδος θα ανέβει προς τον Αγιανάκη τον Καρβούνι, εκεί που θα γίνει μεγάλη δεξαμενή των 8.500 κυβικών μέτρων, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα για τα επόμενα 50 χρόνια, θα έλεγα, υδροδοτήσεως της περιοχής Μεσσήνης και κατ' επέκταση και της Μάνης. Στην περιοχή μας έχουμε ένα πρόγραμμα εκτεταμένων αντικαταστάσεως των παλαιών αγωγών του Αμύεντους Σωλήνων. Είμαστε σε μια φάση ακόμη προκειμένου να εκλείψει αυτό το φαινόμενο και πάμε στις καινούργιες σωληνώσεις, οι οποίες είναι πολύ πιο υγιεινές. Πολύ γρήγορα πιστεύω στη διετία θα έχουν εξαλειφθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πέραν αυτού θα υπάρχουν και επεκτάσεις σε επίπεδα που είναι αμέσως ανάγκης, δηλαδή μερικοί συγκισμοί, μερικές κατοικίες επικοινοκατοικημένες. Παρά το ότι είναι εκτός σχεδίου, θα βρούμε τρόπο προκειμένου να ικανοποιήσουμε και αυτούς. Παράλληλα, εξελίσσονται και πολλές μελέτες του παρελθόντος, τις οποίες η ΔΕΙΑΚ σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και μέσω προγραμματικής σύμβασης φιλοδοξεί να ολοκληρώσει στο άμεσο μέλλον. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν γίνει με παρεμβάσεις πολιτών. Επιφανειακά δίκτυα,
λόγω και των παλαιών κοινοτήτων, τα οποία παρουσιάζουν βλάβες, διαρροές. 40% διαφορά έχουν με το νερό που πληρώνουμε στο σύνδεσμο λόγω διαρροών ή κλοπών. Και πολύ γρήγορα θα γίνουν παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο προκειμένου να μπει, θα έλεγα, κάποια τάξη. Από εκεί πέρα, καθεστώς αναρχίας δεν νομίζω θα πρέπει να υπάρξει, να πληρώνουν τα σπασμένα οι δημότες εκείνων οι οποίοι έχουν μάθει να περνάνε καλά και παράνομα. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες και να ξεκινήσουμε με την ΑΗ εφημερίδα. Κορονοϊός, 1.399 νέα κρούσματα, 30 νεκροί, 381 διασωληνωμένοι. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Καιρός ξέσπασε καλοκαιρινό μπουρίνι στην Αθήνα. Και ιστορική νίκη της Σάκαρη στο Παρίσι, κέρδισε 2-0 της Σβιάκτεκ και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Και πάμε στη Newsit, στην ιστοσελίδα. Κορονοϊός, 1.399 νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα, 9 Ιουνίου. Το επόμενο θέμα, Μαρία Σάκαρη, Ίνκα Σφιόντεκ, ελληνική παρέλαση με σκορ 2-0 στα ημιτελικά. Μια μεγάλη επιτυχία της Μαρίας Σάκαρη. Και το επόμενο θέμα για τη Μαρία Σάκαρη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε λοιπόν για τη νίκη αυτή. Και πάμε τώρα, συνεχίζουμε με την ιστοσελίδα του Best. Το πρώτο θέμα, μουσική συναισθίαση και διευρυμένο ωράριο κυκλοφορίας από το Σάββατο. Τι θα εισηγηθούν οι επιστήμονες, τι λένε οι πολίτες. Σε λίγη ώρα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Στον ορίζοντα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, τι λένε οι πολίτες. Και το επόμενο της ιστοσελίδας του Best, Λιβανός, το λάδι είναι ο χρυσός της ελληνικής γης. Τι σημειώνει για τις τιμές στη Μεσσηνία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αναφέρουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Εσείς μπορείτε να ξεναγηθείτε και να δείτε και περισσότερα θέματα. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σικική, 68 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσσήνη. Σικική. Συνεχίζουμε μαζί.
υπουργοί της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με το Πνευματικό Κέντρο της Μεγαλόπολης όπου γίνεται ο αγιασμός γιατί ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Μας τιμούν με την παρουσία τους και τους ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας. Καλωσορίζω τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, Υπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή του Νομού Αρκαδίας, τον κύριο Κωστή Μουσουρούλη, Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον κύριο Γεώργιο Ζερβό, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, τον κύριο Βασίλειο Γιαννάκη, Δήμαρχο Φλόρινας και Πρόεδρο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων. Τον ευχαριστώ προσωπικά γιατί ήρθε από τη Φλόρινα για να τιμήσει την πόλη μας αυτή τη μέρα. Τον κύριο Ευστάθιο Κούλη, Δήμαρχο Γορτινίας. Τον κύριο Ιάννη Χωματά, Διευθυντή Ανάπτυξης Υποδομών του ΔΕΣΠΑ. Τον κύριο Φερνάντο Καλιγάς, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων του ΔΕΣΠΑ. Τον κύριο Φώτη Καραγιάννη, Γενικό Διευθυντή Θερμοηλεκτρικής και Υδροελεκτρικής Παραγωγής της ΔΕΗ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Γίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Λιγνικής Μεγαλόπολης. Τον κύριο Παναγιώτη Μπούρα, Πρόεδρο της Αρκαδίας Ανώνυμη Εταιρεία, και τον κύριο Μιχάλη Λαμπρόπουλο, Πρόεδρο του Ομίλου Εταιριών Εντήλ Ελλάς, επιχειρηματία και συμπατριώτη μας, Αρκά εκ Μορτινίας. Ευχαριστώ επίσης θερμά όλους τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σήμερα εδώ για να μοιραστούμε τη χαρά που μας δίνει αυτό το γεγονός ότι ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης. Για την ομαλή μετάβαση από την τηλεθέρμανση στο φυσικό αέριο απαιτήθηκε η συνεργασία του Δήμου Μεγαλόπολης, της τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης, της ΔΕΗ, της Λιγνητικής Μεγαλόπολης, του ΔΕΣΦΑ, των επιτελικών υπηρεσιών των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και της ΧΕΝΚΑΣ που έχει αναλάβει την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου και τη μετέπειτα διαχείρισή του. Η διασφάλιση της επιτυχούς συνεργασίας των παραπάνω φορέων που επισφραγίστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών
χέρι σε πολιτικό επίπεδο ισχυρής στήριξης. Στήριξης της πρώην καινήν πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος υπό τους κυρίους Κωστή Χατζηδάκη και Γεράσιμο Θωμά και σήμερα του κυρίου Κωνσταντίνου Σκρέκα, Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κυρίου Κωστή Μουσουρούλη, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης και του συμπατριώτη μας, Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Νομού Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, που με τις καθοριστικές και κέραιες παρεμβάσεις του, όταν χρειάστηκε, παρενέβη. Το έργο υλοποιείται σε δύο μέρη, βάσει των συμφωνιών που έχουν τεθεί και διαπιστώνουμε μέχρι τώρα ότι τηρούνται στο ακέραιο. Το πρώτο μέρος αφορά την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου συνολικού μήκους 46 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων που καλύπτει πλήρως τον ιστό της Μεγαλόπολης, τους οικισμούς Μαραθούσα Α και Β, τον οικισμό ΟΕΚ και το κάτω Μακρύση. Όλες αυτές οι περιοχές ουσιαστικά αποτελούν το χώρο της Μεγαλόπολης και συνολικά εξυπηρετούνται 3.400 νοικοκυριά. Το δεύτερο μέρος, εξίσου σημαντικό, αφορά στην εφαρμογή προγράμματος επιδότησης κατά 100% τόσο του τέλους σύνδεσης όσο και του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης των οικοκυριών με το δίκτυο φυσικού αερίου, χωρίς την παραμικρή επιβάρηση, χωρίς κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν κάποιος είχε συνδεθεί μέχρι σήμερα στο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή όχι. Καταλυτικό ρόλο στη δρομολόγηση του συνόλου του έργου είχε και εξακολουθεί να έχει σε τεχνοκρατικό επίπεδο ο κύριος Γεώργιος Ζερβός, ειδικός γραμματέας διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οφείλω να αναγνωρίσω την υπομονή του στις συνεχείς οχλήσεις μου και να τον ευχαριστήσω για την υποστήριξή του. Βεβαίως οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου μέσω των εκπροσώπων τους και σε όλους τους φορείς που συνετέλεσαν στην κατάρτιση και υποστηρίζουν την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας στη ΔΕΗ, στη Λιγνική Μεγαλόπολη, για την κάλυψη τροφοδοσίας του δικτύου τηλεθέρμανσης με εναλλακτικά καύσιμα, εφόσον ξέρετε όλοι ότι η Λιγνική Μονάδα 3 έχει πάψει να λειτουργεί. Στο ΔΕΣΦΑ που θα τροφοδοτήσει το δίκτυο με φυσικό αέριο. Και τέλος στην τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης που ανταποκρίθηκε άψογα στη λειτουργία του δικτύου κατά τη μεταβατική προηγούμενη περίοδο. Με όλους αυτούς τους φορείς επιθυμούμε να έχουμε άριστη συνεργασία και στο άμεσο μέλλον για την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, το εμβληματικό έργο της κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη παίρνει σάρκα και οστά. Σηματοδοτεί την έναρξη της μετάβασης του λεκανοπεδίου στη μεταλιγνητική εποχή. Είναι ένα έργο αναγκαίο για να επιχειρήσουμε το πρώτο βήμα στη μετάβαση. Από μόνο του όμως δεν είναι και ικανό για την επιτυχία της μετάβασης. Δεν είναι έργο που μόνο του αρκεί για να καταστήσει τη μετάβαση δίκαιη και ομαλή. Για μας η επιλογή της πολιτείας να εφαρμόσει την πολιτική της απολιγνητοποίησης ήταν οδυνηρή. Αποδεχτήκαμε όμως ως κοινωνία την αναγκαιότητα αυτής της εξέλιξης, περιμένοντας από την πολιτεία αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη του Δήμου μας. Μέτρα που θα ανακάψουν την πτωτική πορεία στην οποία έχει εισέλθει η περιοχή μας λόγω της απολιγνητοποίησης. Μέτρα τα οποία θα περιορίσουν την εκτόξευση της ανεργίας και της οικονομικής καχεξίας περιοχής μας και θα δώσουν σαφείς και αξιόπιστες απαντήσεις για το τι μέλη γενέστε. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας, η περιοχή μας επί 50 χρόνια είχε μονοδιάστατη κατεύθυνση, την αποκλειστική ενασχόληση με τη ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι μια ανοχήρωτη κοινωνία
που αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αναδύονται από το κλείσιμο του λιγνητικού κέντρου της Μεγαλόπολης. Δεν διαθέτει η περιοχή μας υποδομές εκείνες που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να προσελκύσει βιώσιμες επενδύσεις απαραίτητες για την ανάκαμψή της. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να ενσκύψει στα προβλήματα που σας επισημαίνουμε και να δώσει λύσεις. Είναι χρέος της πολιτείας απέναντι σε μια περιοχή που έχει δώσει τα πάντα και έχει υποστεί τις συνέπειες από τη λειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Σαν Δημοτική Αρχή έχουμε επισημάνει ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις για την άρση του διαφαινόμενου αδιέξοδου. Αναφέρω με τη σειρά ενέργειες που το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και ο λαός της Μεγαλόπολης θεωρεί αναγκαίες για την πραγμάτωσή τους, έτσι ώστε ο τόπος να μείνει ζωντανός. Πρώτον, κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου σε περιοχή πλησίων της Εθνικής Οδού Τρίπολης Καλαμάτας στη θέση Λεύτρο Μεγαλόπολης, εκτάσεως 1.700 στρεμάτων. Αυτή η υποδομή, κύριε Υπουργή, είναι μονόδρομος για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και πρέπει η πολιτεία να άρει όλα τα πιθανά εμπόδια προκειμένου να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Χωρίς επιχειρηματικό πάρκο είναι ελάχιστες οι πιθανότητες επενδύσεων στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης. Επιπλέον, λόγω της ειδικής θέσης που κατέχει η Μεγαλόπολη, η κατασκευή μιας τέτοιας βιομηχανικής ζώνης θα εξυπηρετήσει τον εθνικό σκοπό για την ανάπτυξη της χώρας. Δεύτερον, κατασκευή αγροτικών φυλακών σε έκταση 1.500 περίπου στρεμάτων. Πρόκειται για μια υποδομή που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει άμεσες θέσεις εργασίας. Έχουν ήδη δρομολογηθεί τα πρώτα βήματα για την υλοποίησή της, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα. Είναι ανάγκη η πολιτεία να εντατικοποιήσει τις ενέργειές της. Τρίτον, εξασφάλιση εκτάσεων εντός του λιγνητικού κέντρου της Μεγαλόπολης για την άμεση εγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θετικές λοιπόν οι εξελίξεις για τη Μεγαλόπολη. Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Να πάμε όμως εμείς τώρα και να δούμε άλλα θέματα. Είναι μαζί μας ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος εντεταλμένος σε θέματα υγείας, ο κύριος Άγγελος Χρονάς. Καλησπέρα σας, κύριε Χρονά. Γεια σας, κύριε Λεπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Χρονά, μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας, όμως έχουμε έτσι μειωμένη προσέλευση στους εμβολιασμούς και ειδικά στην περιφέρεια Πελοποννήσου βλέπουμε ότι το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί είναι πολύ χαμηλό. Είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Κοιτάξτε, μέχρι τα τωρινά δεδομένα που έχουμε είμαστε περίπου 195.000 συμπολιτών μας έχουν κάνει την πρώτη δόση και 115.000 έχουν κάνει τη δεύτερη δόση. Είναι ένα αξιόλογο και πάρα πολύ καλό νούμερο μέχρι στιγμής. Τώρα, το ενδεχόμενο το να έχει υπάρξει να έχει κάνει μία κοιλιά, να το πω λαϊκά, το πρόγραμμα, νομίζω οφείλεται, είναι πολύ παραγωγικό βέβαια. Έτσι. Σαφώς ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, το αποτυπώνουν τα νούμερα με τα κρούσματα, με τους θανάτους και με τους διασωληνωμένους. Όμως αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ένας από εμάς ότι οφείλεται και στον εμβολιασμό. Δεν έγινε ξαφνικά, επειδή άνοιξε ο καιρός και άνοιξε η εστίαση και όλοι κινούμαστε πιο ελεύθερα, ότι μόνο αυτό από μόνο το έχει δημιουργήσει το τείχος ανοσίας ή δεν έχουμε περιστατικά. Σαφώς έχει βοηθήσει ο εμβολιασμός. Ο ιός υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει και ελπίζουμε να μην αναζωπηρωθεί. Στόχος βέβαια είναι να χτίσουμε αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας και αυτό βέβαια θα χτιστεί, όπως λένε και οι ειδικοί, μόνο αν εμβολιαστούμε σε μεγάλο ποσοστό. Πολύ σωστά λέτε και αυτό φαίνεται σε πολλά νούμερα. Να πω ακόμα και για τις μονάδες νοσηλείας, τις εντατικές, τα περιστατικά που έχουμε στην εντατική, στις ΜΕΘ και στις ΜΑΘ. Να επισημάνω, έτσι το πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών που είναι σε σοβαρή κατάσταση είναι οι μη εμβολιασμένοι. Αυτοί που έχουν εμβολιαστεί είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο, κάτω από το 5%, ή και αν περάσουν την νόσο, που δεν θα χρειαστεί να μπουν καν σε νοσοκομείο, θα την περάσουν πάρα πολύ πιο ήπια.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός στην προκειμένη στιγμή που μιλάμε είναι μονόδρομος και θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε όταν έρθει η σειρά μας. Το να τα αφήσουμε και να πούμε δεν βαριέσαι, είναι καλοκαίρι, άστο το κάνουμε από το Σεπτέμβριο, δεν νομίζω ότι ωφελεί κάτι. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο για να δημιουργήσουμε το λεγόμενο, όπως είπατε και εσείς, στίχος αμυσίως και να έχουμε μια φυσιολογικότητα όσο μπορούμε στη ζωή μας. Κύριε Χρονά, θα βάλουμε μια νοτελεία. Σας ζητούμε συγγνώμη να συνδεθούμε πάλι με Μεγαλόπολη, γιατί αυτή τη στιγμή θα μιλήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και επανερχόμαστε. Για όποιον γνωρίζει η ιστορία ελληνική, ο Φιλοπίμην είναι ένας ήρωας ανυπέρβλητος, αγαπητέ Κωστή, ο ρομαντικός και ανυπέρβλητος ταυτόχρονα. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής ως εκπρόσωπος της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, που το πρώτο έργο που υλοποιούμε στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης και της δίκαιης μετάβασης από την προηγούμενη μας οικονομική δράση στην επόμενη γίνεται εδώ στη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας και είναι ένα έργο για το οποίο οφείλω να σας πω ότι ο συνάδελφός μου και φίλος μου πάνω απ' όλα ο υπουργός ο κ. Βλάσης με κυνηγούσε ασταμάτητα με αγωνία για να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα, το ίδιο και ο κύριος Δήμαρχος, και το οποίο ενέταξε ως εμβληματικό έργο ο Κωστής Μουσουρούλης με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο σχέδιο το οποίο εκπονήσαμε για να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αναλάβει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Εγώ άκουσα όλη την ομιλία του κυρίου Δημάρχου και την αγωνία την οποία εκφράστηκε, θα απαντήσω και λίγο σε 2-3 από αυτά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλοι οι κάτοικοι των ελληνικών περιοχών και όχι μόνο της Μεγαλοπόλεως, έχουμε εδώ και τον Δήμαρχο από τη Φλόρινα, έχουμε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αγωνιά και αυτή το ίδιο και περισσότερο μετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού να τρέξει η Ελλάδα πρώτη στην εφαρμογή του νέου ενεργειακού μοντέλου της απολιγνητοποίησης. Και αυτό το μεγάλο εθνικό μας στοίχημα θα αποτύχει εάν δεν προλάβουμε εμείς με τα σχέδια και τις δράσεις μας να απαντήσουμε στις αγωνίες των κατοίκων, να τους βρούμε δουλειά, να τους παρέχουμε ένα καλύτερο μέλλον και στο τέλος όλοι να σκέφτονται γιατί το κάναμε νωρίτερα. Διότι ο λιγνίτης έχει φτάσει στο τέλος του σκάψιμου. Είτε εμείς αποφασίζουμε είτε όχι, η νέα εποχή, οι ευθύνες μας ενάντια της κλιματικής αλλαγής και το κόστος των χρημάτων που η καύση του λιγνίτη απαιτεί από τη ΔΕΗ καθιστούσε πλέον το κάψιμο αυτό τελείως επιζήμιο για τη συνέχεια της οικονομικής μας δραστηριότητας. Κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού έλαβε την απόφαση λοιπόν να είμαστε οι πρώτοι για να απολαύσουμε ταχύτερα και τους ευρωπαϊκούς πόρους και ταχύτερα τα ευρωπαϊκά μέτρα για να έχουμε στα χέρια μας εργαλεία για να μπορούμε να παρουσιάσουμε στους συμπολίτες μας σχέδια ρεαλιστικά, πρακτικά που θα απαντούν σε όλες αυτές τις αγωνίες του. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε όχι με λόγια αλλά με έργα το πρώτο από αυτό. Διότι η απόκτηση δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή της Μεγαλοπόλεως είναι ένα εργαλείο πραγματικό που θα μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των οικοκυριών εδώ στη Μεγαλόπολη και όπως σίγουρα γνωρίζετε έχω κάνει δεκτό το αίτημα και με τον κύριο Ζερβό το έχουμε εντάξει στο ΕΠΑΝΕΚ, στο ΕΣΠΑ, στους ευρωπαϊκούς πόρους ώστε όλα τα τέλη της σύνδεσης και τα έξοδα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου ειδικά για τη Μεγαλόπολη να καλύπτουν στο 100% από εμάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο θα φτιαχτεί το δίκτυο, αλλά θα μπορεί το κάθε νοικοκυριό στη Μεγαλόπολη να αποκτήσει πρόσβαση στο φυσικό αέριο, να έχει φτηνότερη ενέργεια και φιλικότερη προς το περιβάλλον. Φυσικά σε αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό και η οποία υλοποιεί αυτό το έργο, τη Χενγκάς, η οποία πράγματι μια αξιόπιστη εταιρεία, και είμαστε βέβαιοι ότι εντός χρονοδιαγράμματος όλα θα έχουν παραδοθεί στους κατοίκους Μεγαλοπόλεως. Φυσικά, όπως θα σας έχει πει σίγουρα και ο κ. Μουσουρούλης, τον κ. Μουσουρούλη μας συνδέει παλαιά φιλία. Συχνά σπέδω να πάω τα φόντα του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό. Και ο λόγος που επελέγει από εμάς για τη θέση αυτή δεν είναι τυχαίος. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τέλεια τα ζητήματα στις Βρυξέλλες και μπορεί να μας παρουσιάσει σε εμάς τα προβλήματα από αυτούς και σε αυτούς τα προβλήματα από εμάς με πολύ μεγάλη καθαρότητα για να προχωράμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, κύριε Δήμαρχε. Θέσατε το ζήτημα
του βιομηχανικού και επιχειρηματικού πάρκου. Μπορώ να σας πω με τα πολύ του βεβαιότητας ότι αν τρέξετε γρήγορα και είστε έτοιμοι με σχέδια να μας παρουσιάσετε για να εντάξουμε ένα τέτοιο σχέδιο, ήδη στο περίφημο RRF, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε εξασφαλίσει ως Υπουργείο Ανάπτυξης χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές για νέα βιομηχανικά πάρκα. Ιδού πεδίο δόξου λαμπρών λοιπόν, όπως ήρθατε και διεκδικήσατε με τον κύριο Βλάση τα χρήματα για το ΕΣΠΑ, για το φυσικό αέριο, να διεκδικήσετε και να πάρετε γρήγορα χρήματα για τη δημιουργία του βιομηχανικού πάρκου. Και να έχετε εδώ πέρα σύγχρονες υποδομές πάνω στην Εθνική Οδό, οι οποίες θα επιτρέπουν σε πολλές επιχειρήσεις να έχουν πλέον κίνητρα και λόγους να έρθουν να εγκατασταθούν στο λεκανοπέδιο της Μεγαλοπόλεως αντί να πάνε οπουδήποτε αλλού. Εγώ ξέρετε, είμαι πρακτικός άνθρωπος. Αντί να αντιδικούμε μεταξύ μας αν μια απόφαση είναι σωστή ή λάθος, ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση που ήταν και αναπόφευκτη, διότι δεν ήταν η συζήτηση αν θα εξακολουθήσουμε να έχουμε λιγνίτη ή δεν θα έχουμε. Η απόφαση ήταν αν θα έχουμε λιγνίτη για 2-3-4 χρόνια παραπάνω, για 2-4 χρόνια λιγότερο. Ο λιγνίτης τελείωσε παντού στον κόσμο και καλώς τελείωσε από μία έννοια, διότι καλώς ο λιγνίτης, αλλά ο πλανήτης ανήκει σε όλους μας και όλοι έχουμε συμφέρον να σωθεί το περιβάλλον και να αφήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Άρα για καλό γίνεται ούτως ή άλλως και για κακό. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε με ταχύες διαδικασίες και το βιομηχανικό πάρκο. Ως προς τις φυλακές, δεν αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης για να μπορώ να αναλάβω κάποια δέσμευση. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αν οι υπηρεσίες των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης επιλέξουν τη Μεγαλόπολη, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα σπεύσουμε να χρηματοδοτήσουμε και αυτό το έργο, εφόσον αυτή είναι η απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων. Δεν θα βρείτε εμάς δηλαδή απέναντι, αλλά θα βρείτε εμάς συμμάχους. Και να μείνουμε σε αυτά. Ήδη μέσα στο master plan του σχεδίου μας για τη δίκαιη μετάβαση υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν και στην περιοχή του Μεγαλοπόλεως. Αλλά και κάθε καινούργια ιδέα, οτιδήποτε σκεφτείτε, το οποίο είναι πρακτικά υλοποιήσιμο και μπορούμε να το εντάξουμε, είμαστε εδώ με πολύ καλόπιστο τρόπο να το εντάξουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε οι κάτοικοι της Μεγαλοπόλεως να μην αισθάνονται καμία ανασφάλεια από το γεγονός ότι κλείνουμε τα λιγνητικά εργοστάσια. Αλλά αισθάνονται αντιθέτως προσμονή και αισιοδοξία ότι αυτό είναι το τέλος μιας παλαιάς εποχής, αλλά ταυτόχρονα η έναξη μιας επόμενης εποχής πολύ καλύτερης από την προηγούμενη. Και αυτό που είπατε, ότι λόγω της ΔΕΗ υπήρχε μία μονοκαλλιέργεια, ξέρετε, η μονοκαλλιέργεια είναι και επικίνδυνο πράγμα. Ιδού πεδίο δόξου λαμπρών, τώρα δεν έχετε καμία μονοκαλλιέργεια, αλλά έχετε πολλές διαφορετικές καλλιέργειες και μια. Είδαμε την τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή την έναρξη των εργασιών κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη. Να επανέλθουμε όμως στη συζήτησή μας με τον Περιφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο σε θέματα υγείας, τον κύριο Άγγελο Χρονά. Κύριε Χρονά, μας συγχωρείτε έτσι για την διακοπή. Βλέπετε, η επικαιρότητα τρέχει. Επικαιρότητα τρέχει, εννοείται. Να είστε καλά. Κύριε Χρονά, είπαμε για τον εμβολιασμό. Τώρα την επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πώς την κρίνετε? Έχω την αίσθηση εξ αρχής ήταν ενεχόμενα, θα συνεχίσουν να είναι ενεχόμενα. Σαφώς θα πρέπει να μην καθυσυχάσουμε όμως. Θα θέλω να ευστήσω την προσοχή στιγμές όπως ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες, που να δούμε και το ενδεχόμενο πιθανόν μεταλλάξεων στην Ελλάδα, αλλά και αν έρθουν, είναι αναμενόμενο να έρθουν και πρέπει πάλι να δράσουμε με, ξέρετε, με τα, να εμπλουτιστούν κάποιοι όσον αφορά τα σκευάσματα, τα εμβόλια που κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές, είμαι αισιόδοξος, νομίζω καλά θα τα πάμε, αλλά πρέπει να θωρακιστούμε και να εμβολιαστούμε. Να μην το αφήσουμε για αργότερα. Ξέρετε, η άμυνα του οργανισμού για να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας θέλει, όπως ξέρουμε όλοι από τα εμβόλια, την πρώτη και τη δεύτερη δόση, αν είναι δύο δόσεων, θέλει κάποιες εβδομάδες ώστε να δημιουργηθεί η ανοσία στον οργανισμό. Οπότε μην το αφήσουμε για αργότερα. Η θωράκιση αυτή που νιώθουμε και η ασφάλεια, η πιθανή που μπορεί να νιώθουμε αυτή τη στιγμή, οφείλεται ότι έχουν εμβολιαστεί οι συνάνθρωποι μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μάλιστα. Πάντως, έτσι να έρθουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που πραγματικά μέσα στην πανδημία στήριξε πάρα πολύ τις δομές υγείας και συνεχίζει να τις στηρίζει. Πολύ σωστά είπατε και ο Περιφερειάρχης προσωπικά έχει πει προέχει η υγεία των πολιτών να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και τα έργα που θα κάνουμε. Οπότε έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της υγείας, 120 εκατομμύρια ευρώ
να πω ότι έχουν δοθεί στον τομέα της υγείας σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε rapid test. Μόλις πρόσφατα δόθηκαν και 10.000 rapid test. Μέσω ΠΕΠ Πελοποννήσου θα ενισχύσουμε με 20 ασθενοφόρα τα κέντρα υγεία μας. Μια πολύ, πολύ σοβαρή πρόταση και αυτή που θα υλοποιηθεί από την Περιφερειακή Αρχή. Να πούμε και για το και υγειονομικό υλικό που δίνεται και στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ που θα δοθεί άμεσα και αυτές τις μέρες, όπου μπορούμε συμβάλλουμε είτε σε μικρότερα έργα είτε σε μεγαλύτερα, γιατί είναι παρακαταθήκη όλα αυτά για το μέλλον. Θα παραμείνουν στα νοσοκομεία μας, θα παραμείνουν στα κέντρα υγείας και εμείς σε σωστή χρήση και συντήρηση θα τα έχουμε για πάντα. Πραγματικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως είπαμε, στήριξε έτσι, τις δομές υγείας. Βέβαια, σε όλους τους τόνους ο Περιφερειάρχης έχει πει ότι θα πρέπει και η κεντρική εξουσία έτσι, να στηρίξει με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, γιατί σίγουρα και τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Πολύ σωστά είπατε. Μόνιμο προσωπικό σαφώς χρειαζόμαστε. Σε αρκετά νοσοκομεία χρειαζόμαστε και γιατρούς και λοιπόν επικουρικό προσωπικό που είναι στην προκειμένη περίοδο, αλλά χρειαζόμαστε νοσηλευτικό προσωπικό μόνιμο. Να υπενθυμίσουμε ότι όλη αυτή η χρηματοδότηση του επικουρικού προσωπικού, όλο αυτό το διάστημα που έχουμε τον κορονοϊό, έχουν δοθεί 17 εκατομμύρια ευρώ και 33 εκατομμύρια ευρώ για τη μισθοδοσία αυτών. Συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συμβάλει η Περιφερειακή Αρχή ως προς την ενίσχυση του προσωπικού μας και να μπορέσουν να πληρωθεί οι γιατροί, οι νοσηλευτές μας. Να πάμε λίγο, κύριε Χρονάκη, στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου σε γυναίκες που γίνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. Συνεχίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη των γυναικών για τον καρκίνο του μαστού και του τραχύλου της μήτρας. Είναι ένα ίδρυμα που, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται, που υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από τους εκάστοτε δήμους που γίνεται το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νομό Κορινθίας. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Δήμου Βέλου Βόχας και μπορώ να πω ότι γίνανε 808 εξετάσεις γυναικών, δηλαδή τεστ Παπα-Νικολάου και μαστογραφίες. 808 γυναίκες ελέγχθησαν εκεί και έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στο Δήμο Νεμαίας, που είναι αρκετά ικανοποιητική η προσέλευση μέχρι στιγμής. Θα παραμείνει κινητή μονάδα όσο χρειαστεί. Επόμενος σταθμός είναι ο Δήμος Λουτρακίου και ολοκληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο έτσι, όλο τον νομό Κορινθίας. Έχει προηγηθεί βέβαια και η Αρκαδία έχει ελεγχθεί. Επόμενος σταθμός νομίζω θα πρέπει να είναι η Λακωνία και θα σχεδιάσουμε με τους δημάρχους και με τους εκάστοτε ιατρικούς συλλόγους, εφόσον γίνεται με την έγκρισή τους, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, γιατί βρίσκουμε όχι μόνο κακοήθειες, να μην φοβάται ο κόσμος, βρίσκουμε και καλοήθη πράγματα που δεν τα γνωρίζει η γυναίκα όταν είχε. Και καθοδηγούμε και ενημερώνουμε ότι πρέπει να παρακολουθεί, γιατί αυτό είναι η ιατρική. Η ιατρική είναι πρόληψη. Να μην έχουμε συμπτώματα και μετά να πάμε στο γιατρό. Τεστ Παπα-Νικολάου πρέπει όλες οι γυναίκες από τα 25 έτη και πάνω να κάνουν ετησίως και μαστογραφία από τα 40 έτη πάλι κάθε χρόνο οι γυναίκες, συγχρόνως και τεστ Παπα μαζί. Είναι στα πλαίσια, αφορά τις γυναίκες και είναι τα γνωστά, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε, γιατί βλέπουμε και κάποιες γυναίκες έχουν μια αποχή αρκετών ετών, λέει δεν το γνώριζα γιατρέ ή δεν μπόρεσα, προκύπτουν άλλα προβλήματα, άλλες προτεραιότητες. Όμως σας βάλουμε και αυτό μια φορά το χρόνο. Αυτό έρχεται δωρεάν στην πόρτα μας, είναι μια και με διάγνωση και απάντηση γραπτή έρχεται. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποφεληθούμε του προγράμματος. Και η πρόληψη, όπως είπατε και εσείς, είναι το σημαντικότερο από όλα. Και βέβαια δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί περιστατικά από τους ελέγχους αυτούς, σοβαρά περιστατικά, που ίσως να έπρεπε να είχαν διαγνωστεί νωρίτερα. Κοιτάξτε, να σας αναφέρω, επειδή έχω και ήδη άποψη, βλέπω αρκετές εξετάσεις και εγώ από το πρόγραμμα. Μπορώ να σας πω ότι έχουν βρεθεί και κακοήθειες. Δηλαδή στην Κόρινθο, στο Δήμο Κορίνθου, διαπιστώθηκαν 4 γυναίκες με κακοήθεια στον μαστό, οι οποίες χειρουργήθηκαν, ζουν μια χαρά, είναι σε στάδιο που ήταν αντιμετωπίσιμη η νόσος και πάνε όλα καλά. Κάνουν τις πιθανές επικουρικές θεραπείες που χρειάστηκε, αλλά έχουν μια ποιοτική ζωή. Πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστός, και αν φοβόμαστε να πούμε τη λέξη, αν αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμος, είναι ιάσιμος και η γυναίκα συνεχίζει να έχει μια ποιοτική ζωή. Οπότε μη φοβόμαστε την πρόληψη. Καλύτερα χτύπα ξύλο να μην μας προκύψει ένα πρόβλημα, αλλά αν μας προκύψει να είναι στην αρχή του ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί άλλη θεραπεία χρειάζεται κάτι που έχει βρει πεδίο, έχει προχωρήσει περισσότερα κύτταρα στον οργανισμό και άλλη θεραπεία χρειάζεται όταν είναι στην αρχική του φάση.
Κύριε Χρονά, επειδή σίγουρα με την πανδημία έχουν αφήσει αρκετοί πίσω τέτοια θέματα, κάποιες εξετάσεις, ίσως γιατί φοβόντουσαν να πάνε σε κάποιες δομές υγείας, είτε γιατί το άφησα λέγει αργότερα να ανοίξουμε, να μπούμε στην κανονικότητα, εκτιμάτε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στη συνέχεια, δηλαδή ίσως να δούμε και κάποιους ανθρώπους να έχει προχωρήσει μια ασθένεια ενώ θα μπορούσαν να την είχαν προλάβει? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ιδίως ξέρετε, στα μεγάλα νοσοκομεία που έκαναν το check-up, το προληπτικό τους κάποιοι, το πρόβλημα που παρακολουθούσαν που είχαν, υπήρξε μια όχι τόσο έτσι ικανοποιητική ροή του κόσμου, γιατί φοβόταν. Σου λέει τόσα κρούσματα έχουμε κορονοϊού, πού να πάω, να κολλήσω. Βέβαια, στις δομές αυτές που έχουμε καταφέρει με τις κινητές μονάδες, δηλαδή το κινητό όχημα που προσφέρει την υπηρεσία δωρεάν στον κάθε Δήμο, μπορώ να σας πω ότι ήταν αρκετά ικανοποιητική, δηλαδή της τάξης των 24, 28, 30 ραντεβού ημερησίως. Οπότε πηγαίναν οι γυναίκες, η μία με την άλλη το έλεγε, είχαν και τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οπότε δεν υπήρχε κάποιος φόβος και με την αναμονή, ούτε μια κοσμοσυρωή. Γίνεται κατόπιν ραντεβού με σταθερά τηλέφωνα που δίνουμε του Δήμου, προγραμματισμένα, ανά 15-20 λεπτά, αναλόγως σε εξετάσεις που έχει να κάνει η γυναίκα. Μία-μία προσέρχεται, αποστηρώνεται ο χώρος, τα μηχανήματα, οπότε γίνεται μια καλή δουλειά και σωστή και χωρίς φόβο. Αλλά αυτό που λέτε έχετε δίκιο, στα νοσοκομεία έχει διαπιστωθεί αυτό. Όπως και η προσέλευση και στα επίγοντα, μπορώ να σας πω, όχι μόνο στα προκαθορισμένα περιστατικά. Και το επίγον, που άλλοι θεωρούσαν πραγματικά επίγον πιο εύκολα πήγαιναν, τώρα το σκεφτόντουσαν για να πάνε. Ναι. Αλλά βέβαια ναι, αυτό είναι... βοήθησε στην αποσυμφόρηση των επίγοντων στα ΤΕΠ. Κύριε Χρονά, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και με χαρά που πάντα βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Ο κόσμος σου είναι ο τόπος που ζεις. Ο τόπος που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, τη πόλη, τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν. Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας.
Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό. Θα πάμε στο Τολό και θα συναντήσουμε την κυρία Άννα Πλιάτσικα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια καφέ εστιατορίου, και να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Πλιάτσικα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Λιούπουλου. Καλώς ήρθατε στο Τολό. Στο όμορφο Τολό. Πώς ξεκίνησε η νέα σεζόν, κυρία Πλιάτσικα? Κοιτάξτε, ύστερα από ένα διάστημα 7 μηνών, ξεκίνησε υποτονικά η τουριστική σεζόν. Η πλειοψηφία των επισκεπτών μας είναι κυρίως βασικά Έλληνες, με διαμονή κατά μέσο όρο ένα βράδυ, τα Σάββατα, ας πούμε. Μόνο Σαββατοκύριακο δηλαδή. 15 Πέμπτου έως και σήμερα, για τα καταλήμματα που άνοιξαν, είναι μικρότερο στο 10%. Mm-hmm. Η εκτίμηση για το επόμενο διάστημα ποια είναι? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το επόμενο διάστημα? Θα αυξηθεί η κίνηση και από πότε εκτιμάτε? Με δεδομένο ότι οι τουρίστες από το εξωτερικό θα μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα μετά την ομαλοποίηση των συνθηκών, δηλαδή την μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, λειτουργία του πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού υγείας κτλ., αυτό φαίνεται ότι θα γίνει αρχές προς τα μέσα Ιουλίου. Τότε θα πρέπει να αναμένουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην περιοχή μας. Ο ρεαλιστικός στόχος για φέτος θα είναι μια σεζόν στο 50% του 2019. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το φθινόπωρο με την πανδημία. Κυρία Πλιάτσικα, εκτιμάτε ότι και φέτος θα στηριχθούμε στους Έλληνες τουρίστες? Ναι, ναι, αυτό εκτιμάται κατά κύριο λόγο και φέτος όπως και το 2020. Ο τουρισμός στην περιοχή μας θα στηριχθεί κυρίως στους Έλληνες τουρίστες. Mm-hmm. Τώρα να σας πω επίσης ότι εκείνο που προσπαθούν όλες οι περιοχές είναι να έχουν και εναλλακτικό τουρισμό προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Στην περιοχή σας τι γίνεται με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ο εναλλακτικός τουρισμός βοηθάει γενικότερα μια περιοχή. Δεν φαίνει μεγάλους αριθμούς επισκεπτών, αλλά πιο ποιοτικό τουρισμό, δηλαδή επισκέπτες με υψηλότερα οικονομικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Η σωστή ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού διεισδύει σε μεγαλύτερο βαθμό σε δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, παραγωγικούς τομείς, καινοτομία κτλ. Στην περιοχή μας έχουν γίνει αποσπασματικές προσπάθειες, θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση, με μικρή διάρκεια. Και προς το παρόν δεν θα έλεγα ότι έχουν ακόμα την επιτυχία που θα θέλαμε. Μάλιστα. Τώρα όμως, κυρία Πλιάτσικα, θα μας μαγειρέψετε και μια συνταγή. Ένα ωραίο φαγητό. Βέβαια, εμείς θα το δούμε μέσα από τις οθόνες. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε και στο σπίτι μας. Τι θα μας φτιάξετε? Λοιπόν, για να έχουμε να λέμε και κάτι ευχάριστο, γιατί δεν χρειάζεται μόνο να λύουμε νούμερα, αριθμούς και προβλήματα. Είπαμε, επειδή το καλοκαίρι έχει μπει και τα καλά και όλοι προσέχουμε τη διατροφή μας, να κάνουμε έτσι μια συνταγή αρκετά ελαφριά αλλά και νόστιμη. Θα μαγειρέψουμε φιλέτο κοτόπουλο βούτυ,
το οποίο θα είναι με σάλτσα μουστάρδας, φέτα και φρέσκια ρίγανη. Είναι μια συνταγή πολύ ωραία, ελαφριά, θα συνοδευτεί με ψητές πατατούλες, οπότε θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και είναι πάρα πολύ νόστιμη. Σε αυτό βέβαια θα με βοηθήσει και ο συνάδελφος και μάγειρας του καταστήματός μας, ο κύριος Βασίλης Πέπας, τον οποίο θα υποδεχτούμε τώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πέπα. Και θα δημιουργήσουμε μαζί αυτό το πιάτο. Ωραία. Οπότε εσείς μπορούμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσετε, ναι. Ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι τη συνταγή εννοείται ότι οι τηλεθεατές σας θα την βρουν στα social media του καταστήματός μας, Όρμος Θολό, και στο Instagram και στο Facebook, στην περίπτωση που θέλουν και εκείνοι να την απολαύσουν και να δημιουργήσουν στο σπίτι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να τη δούμε πώς γίνεται. Είναι εύκολη η συνταγή? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Είναι εύκολη η συνταγή? Είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή, πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά το ξεκίνημα είναι να κόψουμε το φιλέτο κοτόπουλο, το οποίο το έχουμε εδώ. Είναι φιλετισμένο από το χασάπι μας και το οποίο θα το τσιγαρίσουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο, πολύ λίγο ελαιόλαδο, πολύ ελαφρύ τσιγάρισμα. Ταυτόχρονα θα ψήσουμε και τις πατατούλες μας. Εμείς θα το κάνουμε τώρα σε ένα σκαροτήγανο που έχουμε, το οποίο εάν δεν υπάρχει στο σπίτι, μπορούμε να το βάλουμε στο γκρίζι, στο ταψάκι μας, όπου θέλουμε εμείς. Εμείς δίνουμε τώρα τη μορφή την εστιατορική και από εκεί και πέρα μια ψητή πατατούλα μπορούμε να την κάνουμε όπως επιθυμούμε. Αρκεί να είναι λίγο πιο light, να μην τηγανίσουμε. Κάνω και τη βοηθό, βοηθάω τον Βασίλη. Εμείς παρακολουθούμε τις κινήσεις που κάνετε και οι ψητές πατάτες κάνουν και πιο υγιεινό το φαγητό. Δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη, δεν είναι καλή σύνδεση. Απλά είπα ότι και οι ψητές πατάτες κάνουν πιο υγιεινό το φαγητό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γενικότερα αυτό που προσπαθούμε αυτή την περίοδο είναι να μην επιβαρύνουμε με βαριές διατροφές και πιάτα τα οποία μας παχαίνουν. Να κάνουμε κάτι πιο υγιεινό και να μπορέσουμε να βγούμε στις παραλίες και να απολαύσουμε το φετινό ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς. Το οποίο θα απολαύσουμε στις καλύτες, ό,τι και να τρώμε. Γιατί η Ελλάδα μας είναι... Εφόσον λοιπόν τσιγαρίσουμε το κοτόπουλο, εμείς θα τα κάνουμε λίγο γρήγορα. Λόγω τηλεοπτικού χρόνου έχουμε κάνει μια προετοιμασία. Θα σβήσουμε με λευκό κρασάκι το κοκοπουλάκι μας και θα περιμένουμε λίγο να εξετμιστεί. Ταυτόχρονα οι πατατούλες μας ψήνονται. Μπορούμε επίσης να τις ψηφίσουμε. Και θα μπορέσουμε επίσης, όπως λέει ο Βασίλης, με μία ροντογλυφίδα τρυπάμε τις πατατούλες μας, ώστε να ψηθούν πιο γρήγορα και να δούμε και εμείς να μπορούμε να ελέγχουμε το ψήσιμό μας. Ωραία. Πολύ ωραία. Πόση ώρα κάνουμε έτσι για να το φτιάξουμε αυτό το πιάτο? Αυτό το πιάτο σαν χρόνο εκτέλεσης χρειαζόμαστε περίπου στα 10 λεπτά για να κάνουμε δηλαδή τις κοπές μας και την προετοιμασία και περίπου στα 10 λεπτά είναι ο χρόνος μαγειρέματος. Ναι. Ταυτόχρονα δηλαδή αν οι πατατούλες μας φτιάχνονται όπως κάνει ο Βασίλης μαζί με το κοτοπουλάκι θέλει περίπου στα 15 λεπτά, είναι ένα πολύ γρήγορο πιάτο. Λοιπόν, κατόπιν προσθέτουμε την μουστάρδα μας. Η οποία είναι, για να σας λέω και ποσότητες,
Είναι περίπου 3 κουταλιές της σούπας σε μουστάρδα για μία μερίδα. Και περίπου στα 250 γραμμάρια κοτόπουλο για ένα άτομο. Οπότε οτιδήποτε σας δύο το διπλασιάζουμε. Οι πελάτες σας τα προτιμούν αυτά τα πιάτα? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Οι πελάτες σας, λέω, τα προτιμούν αυτά τα πιάτα? Πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα πιάτα τα οποία προτιμούν ιδιαιτέρως, θα έλεγα, διότι είναι και ελαφρύ, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ νόστιμο και εδώ προσθέτει πολλές θερμίδες. Νεράκι. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο νεράκι. Και το δουλεύουμε μαζί με τη μουστάρδα μας. Ναι. Μας ανοίγετε την όρεξη σιγά σιγά, κυρία Πλιάτσικα. Εδώ να μυρίσετε. Πραγματικά. Όσες φορές και να τα φτιάξουμε κάποια συγκεκριμένα πιάτα, είναι τόσο δυναμική έτσι και έντονη η μυρωδιά κάποιων συστατικών, που πραγματικά σου δημιουργούν την αίσθηση ότι πρέπει κάτι να φας, οπωσδήποτε. Οι πατατούλες μας ψήνονται, το νερό με τη μουστάρδα δένει και συνεχίζουμε προσθέτοντας την κρέμα γάλακτος, η οποία αν δεν θέλουμε μπορούμε και να μην την βάλουμε. Δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά στο πιάτο. Είναι απλά μία ωραία βοήθεια για την πυκνότητα της σάλτσας, η οποία όμως με λίγο παραπάνω χρόνο μαγειρέματος μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν αφήσουμε λίγο περισσότερο τη σάλτσα να δέσει τη μουστάρδα μας, το νεράκι μας, μπορούμε να την αποφύγουμε ή να βάλουμε light. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά το πιπερώνουμε. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι τώρα. Ωραία. Και αυτό είναι, δηλαδή, θα δέσει 2 λεπτάκια τώρα, θα μας δώσετε μόνο 2 λεπτά. Στο μεταξύ μπορούμε εμείς να στείλουμε τις ήδη ψημένες πατατούλες μας. Ναι. Και τη λαβρίδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πλάνο, Βασίλης, είμαστε εντάξει. Βεβαίως, βεβαίως φαίνεται. Βάζω τις πατάτες τώρα, έτσι, στο πιάτο. Τώρα θα βάλω τις πατάτες, τις οποίες τώρα εμείς σβήνουμε, γιατί σας το δείχνουμε απλά για να ξέρετε κι εσείς πώς γίνεται. Για λόγους χρόνου πλειοπτικού. Πολύ ωραία. Και μετέπειτα θα βάλουμε, αφού το στήσουμε με το κοτοπουλάκι, θα μας δώσετε 1 λεπτάκι να δέσει σάλτσα, θα βάλουμε φετούλα κρυμμένη, όποιο άλλο πυράκι μας αρέσει μπορούμε να το συνδυάσουμε, και επίσης ρίγανη. Εμείς προτιμούμε γενικά φρέσκα προϊόντα και γενικότερα δεν βάζουμε αποξηραμένα μυρωδικά, προτιμούμε φρέσκα ριγανίτσα, αν έχουμε είναι πιο μυρωδάτη και πιο ωραία. Ωραία. Δείτε μου, καθοδηγήστε με πόσο χρόνο έχουμε, αν είναι να στήσουμε, να μην σας καθυστερώ. Ναι, ναι, να το φτιάξουμε τώρα το πιάτο, σιγά σιγά να το δούμε και ολοκληρωμένο. Που φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε. Είμαστε λίγο νωρίτερα, όμως εμείς θα το δείξουμε για τον κόσμο. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η σάλτσα μας πρέπει να είναι ναι, ρευστή. Ναι, οριακά ρευστή, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Και ας σερβίρουμε. Ωραία. Τώρα τι καιρό έχει εκεί η κυρία Πλιάτσικα, όσο σερβίρει ο κύριος Πέπας? Δεν ήμασταν στην παραλία, παρότι είμαστε πάνω στο κύμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δυστυχώς είχε βροχή, ναι, και αρκετά δυνατή. Οπότε
δυσκολευτήκαμε λίγο. Βέβαια, το λέω μας ευλογημένος τόπος, εκεί που βρέχει, ξαφνικά είναι καλοκαίρι. Οπότε έχουμε ξανά ένα πολύ ωραίο απόγευμα, ενώ το μεσημέρι δεν σας κρύβω ότι είχαμε πολύ βροχή. Δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα τελικό πλάνο να δείτε λίγο. Ναι, βεβαίως. Να δείτε και λίγο τη θάλασσα. Έτσι να σας ανοίξουμε την όρεξη όχι μόνο με το φαγητό, αλλά και με το μέρος που είμαστε. Έτσι και για τη φυσική ομορφιά που προσφέρεται εκεί στο Τολό, πραγματικά. Αυτό λοιπόν το φαγητό μπορεί κάποιος να το δει, να δει και τη συνταγή. Μας είπατε έτσι στην αρχή. Σήμερα το βράδυ θα είναι, το απόγευμα θα είναι ανεβασμένη η συνταγή στα social media του καταστήματος, ώστε να μπορέσει να το δει οποιοδήποτε. Και το βίντεο θα ανέβει φυσικά, ώστε να μπορέσει οποιοδήποτε να το φτιάξει. Α, πολύ ωραία. Βάλαμε και το φετινό. Ναι, έτοιμη. Βάλαμε και την κανίτσα. Στο τέλος τι βάζετε? Βάλαμε τώρα φετούλα και τώρα προσθέτει ο Βασίλης και φρέσκια ρίγανη. Τέλεια. Φρέσκια ρίγανη και λίγο φρεσκοδρυμένο πιπέρι. Έχουμε δουλέψει με το πολύ δύο κουταλάκια της σούπας ελαιόλαδο, όλο το πιάτο. Οπότε γενικότερα, εάν αφαιρέσουμε και την κρέμα γάλακτος, είναι μια πολύ light συνταγή. Πολύ ωραία. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα κάνουμε και ένα πλάνο έτσι λίγο να δείτε τη θάλασσα και να σερβίρουμε το πιάτο μας. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ. Να είστε καλά. Ωραία. Να δούμε και την τελευταία εικόνα έτσι. Εδώ. Έχουμε ετοιμάσει ένα τραπέζι για εσάς, κυρία Ηλιοπούλου. Περιμένουμε να πείτε να το απολαύσετε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά για την όμορφη συνταγή που μας δείξατε. Μας ανοίξατε πραγματικά την όρεξη. Και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να γυρίσουμε λίγο την κάμερα, να δούμε και λίγο θάλασσα. Τέλεια. Και να χαιρετήσουμε την κυρία Ηλιοπούλου. Τέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς καλό απόγευμα. Γεια σας. Και με αυτές λοιπόν τις όμορφες εικόνες φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα. Και φυσικά στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.